Με την πρακτική της, η ελληνική προεδρία αναδείχθηκε σε άξιο υπηρέτη της πολιτικής των ευρωπαϊκών ελίτ. Ακολουθήσατε την πολιτική της ευπηθούς συμμόρφωσης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την ίδια που ακολουθείτε σε ελληνικό επίπεδο, εκτελώντας τις επιταγές της Τρόικας. Η πολιτική αυτή όχι μόνο δεν έφερε κανένα θετικό αποτέλεσμα για την Ευρώπη και αντιθέτως η Τραπεζική Ένωση, την οποία υποτίθεται ότι επιτύχατε, στην πραγματικότητα είναι μια τραπεζική διάλυση, θα μειώσει την εμπιστοσύνη προς τις τράπεζες της περιφέρειας, ιδίως της Ευρωζώνης, παρά θα την αυξήσει, αλλά και γενικότερα είναι μια πολιτική η οποία μακροπρόθεσμα οδηγεί στη διάλυση της Ευρώπης, στην κατάρρευση της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Χρειάζεται μια εντελώς διαφορετική πολιτική, μια άλλη Ευρώπη, μια Ευρώπη των λαών και όχι μια Ευρώπη των κεφαλαιαγορών, την οποία εσείς υπηρετείτε. Vielen Dank, Herr Kollege Chrysogonos. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, δυστυχώς η συνθήκη της Λισαβόνας αποδυνάμεσε το ρόλο της εκπεριτροπής Προεδρίας, ώστε τελικά η προεδρεύουσα χώρα να καλείται να υλοποιήσει προηλημένες αποφάσεις από τεχνοκράτες και εξωκοινοβουλευτικούς παράγοντες που μετέχουν στα διακυβερνητικά όργανα. Για ποιον λοιπόν είναι επιτυχημένη ή αποτυχημένη μια Προεδρία? Τα ευρωπαϊκά διευθυντήρια μιλάνε για εντυπωσιακή δουλειά, εξαιρετικά αποτελέσματα και συνετή, σπαρτιατική σχεδόν οικονομική διαχείριση και μάλιστα για αυτό που στην αρχή της ανάληψης της Προεδρίας τον ανέφεραν σαν τον πλέον αδύναμο κρίκο. Αυτό για μας σημαίνει ότι η ελληνική Προεδρία ακολούθησε πιστά την οφειλελεύθερη πολιτική άκρα της λιτότητας, χωρίς να θέσει το παραμικρό ανάγχωμα παρά τα 38 επιχειρήματα που είχε δεδομένης της πρωτοφανούς ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει η χώρα και μάλιστα στην καρδιά της Ευρώπης. Και αυτό είναι απειλή για όλους τους λαούς της Ευρώπης, μιας και η Ελλάδα είναι πιλότος για όλα όσα θέλουν να εφαρμόσουν. Και θα αναφερθώ σε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, πλήρης απελευθέρωση των απολύσεων, παντελής απουσία του κράτους από δαπάνες για υγεία, συντάξεις, κοινωνικές παροχές και πρόνοια. Πλήρης απελευθέρωση της ασίδωτης δράσης των μεγάλων μονοπωλίων, ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου στο όνομα της αποπληρωμής ενός μεγάλου χρέους, ενός χρέους το οποίο ποτέ δεν ελέγχθηκε και φορτώθηκε ο ελληνικός λαός. Σε θέματα δε κυρίαρχης πολιτικής, όπως η Τραπεζική Ένωση, η Δημοσιονομική Εξυγίανση, οι Μηχανισμοί Οικονομικής Διακυβέρνησης και άλλα, η απουσία στα κέντρα λήψης αποφάσεως ήταν κραυγαλαία. Θα κλείσω με δύο άκρως σημαντικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας που καταδεικνύουν ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίζεται ερήμην των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των ευρωπαϊκών θεσμών αλλά και του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό είναι κυρίαρχο θέμα δημοκρατίας και μας αφορά όλους. Αναφέρουμε στην Ουκρανική κρίση και στο ζήτημα των χημικών της Συρίας. Και στις δύο περιπτώσεις τα οικονομικά συμφέροντα ήταν αυτά που καθόρισαν σε απόλυτο βαθμό την πολιτική συμπεριφορά των κυβερνήσεων που στηρίζουν. Για μας, μια τέτοια επιτυχημένη προεδρία αποδείχθηκε καταστροφική για τον ελληνικό λαό, συνιστά απειλή για τους λαούς της Ευρώπης και είναι επικίνδυνη για το μέλλον της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεσμευόμαστε από κοινού με τους Ιταλούς συντρόφους μας να αγωνιστούμε ώστε η Ιταλική Προεδρία να μην έχει τα ίδια επιτυχή αποτελέσματα. Ευχαριστώ.